Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε ερωτήσεις και σε σχόλια. Το σημερινό θέμα και ερώτηση από τον Σωτήρη Καλατζή, ο οποίος λέει: «Κύριε Χρήστο, ίσως όχι και τόσο σχετικό, αυτό παίζει, δεν έχει θέμα. Βλέπω στο YouTube διάφορα βίντεο ενδυνάμωσης για πολεμικές τέχνες και βλέπω ότι ξεφεύγουν ελάχιστα, εγώ θα έλεγα πολύ, από τη συγκεκριμένη προπόνηση και πηγαίνουν προς το bodybuilding. Για παράδειγμα, στην μυϊκή ομάδα του στήθους επιλέγουν ασκήσεις για αισθητικούς λόγους και όχι λειτουργικούς. Πέραν του κλασικού πάγκου και κάψου, βλέπω ασκήσεις όπως επικλινείς πιέσεις, ανοίγματα κτλ. Ενώ οι πολεμικές τέχνες εστιάζουν στα βασικά, δύναμη, ταχύτητα, ένα βαρύ στήθος δεν βοηθάει σε όλα αυτά. Ποια είναι η γνώμη σας επάνω στο θέμα?» Και μου ζητάει και συγγνώμη για το μακρύ σχόλιο. Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη, γιατί το σχόλιο είναι σχόλιο, οπότε μπορείς να κάνεις οτιδήποτε σχόλιο θέλεις. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Μικρό ή μεγάλο, το σχόλιο είναι σχόλιο. Εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου και θα έλεγα ότι όχι απλώς παρεκκλίνουν, αλλά ξεφεύγουν εντελώς. Λοιπόν, σε ένα παλιότερο βίντεο που έχω μέσα, που είναι από ώρα διδασκαλίας, σε εκείνο το βίντεο εξηγώ κάποια πράγματα σε ένα μαθητή μου, το τι θα έπρεπε να κάνει, ο οποίος κάνει βάρη, έτσι, και κάνει βάρη αισθητικής. Τον εξηγώ τι βάρη θα έπρεπε να κάνει για να μπορεί, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στο στήσιμο, το πως μπαίναν τα χέρια του, το αν μπορούσε να τα βάλει και να είναι οι αγκώνες μέσα, έτσι, στεκότανε έτσι, να κάνεις αυτό που είπες για το υπέρογκο στήθος και για αυτά. Έτσι, και τον εξηγούσα κάποια πράγματα για το ποιες ασκήσεις θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, για πάνω με τη λογική. Υπάρχει μια παρερμηνία. Έχω μιλήσει βέβαια σε αυτό το, έχω μιλήσει για αυτό το θέμα σε αυτό το κανάλι, για τα βάρη και τις πολεμικές τέχνες, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναμιλήσω. Το καλογυμνασμένο σώμα διαφέρει από το σώμα του bodybuildera, δηλαδή του αυτού που κάνει βάρη για bodybuilding, το οποίο έχει υπερπλασμένους μυς, έτσι, υπερογκώδεις, και είναι διαφορετικές. Θα μου πεις ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πολεμικές τέχνες. Πώς δεν μπορούν να κάνουν πολεμικές τέχνες? Μπορούν να κάνουν ένα διάστημα παύση από τα βάρη τους, να κάνουν πολεμικές τέχνες για να αποκτήσουν οι μυς τους την ανάλογη κινητικότητα που χρειάζεται η πολεμική τους τέχνη, και μετά, ας πούμε, να συνεχίσουν πάλι να κάνουν βάρη. Αλλά δεν μπορούσαν, έτσι, ένας μυς ο οποίος είναι τεράστιος δεν θα μπορούσε ποτέ να κινηθεί σχετικά γρήγορα με ένα μυ που είναι ελαφρύ. Αυτό είναι δεδομένο, και άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι διαφορετικό, μπορεί να μου το πει και εμένα, ας πούμε. Τώρα για το θέμα ότι υπάρχουν βίντεο που παραπέμπουν σε αυτά τα πράγματα, θα έλεγα, ρε παιδιά, μην τα βλέπετε. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, όλα τα πράγματα αυτά που πρέπει να κάνετε, γιατί θα πρέπει να τα βλέπετε όλα από το YouTube? Γιατί, δηλαδή, ό,τι γίνεται και ό,τι πρέπει να κάνετε και όλες οι πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε θα πρέπει να προέρχονται από το YouTube? Εντάξει, υπάρχουν οι δάσκαλοι που θα μπορούσατε να κάνετε. Αν ο δικός σας ο δάσκαλος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή δεν γνωρίζει, μπορείτε να ρωτήσετε ένα γυμναστή. Ένας γυμναστής, έτσι, σε ένα γυμναστήριο, ο οποίος πηγαίνει από τη στιγμή που κάνετε βάρη, έτσι, μπορείτε να τον πείτε ότι κάνετε και πολεμικές τέχνες και να σας βγάλει ένα πρόγραμμα γυμναστικής ενδυνάμωσης και ταχύτητας, αυτό που χρειάζεστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις πολεμικές τέχνες, για να μπορείτε να κάνετε μια προπόνηση η οποία θα σας ωφελήσει και πάνω στην πολεμική τέχνη.
δυστυχώς λέω εσάς, αλλά και εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχω πηγή το YouTube, γιατί και εγώ μέσα από το YouTube παίρνω τις περισσότερες πληροφορίες που χρειάζομαι, είναι η εύκολη λύση. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, εγώ έχω και άλλες πηγές, ας πούμε, στην αναζήτησή μου που κάνω, γιατί χρειάζεται να ψάξω και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να ψάξω και άλλα πράγματα, οπότε αναγκαστικά χρειάζεται να έχω και άλλες πηγές. Λοιπόν, επάνω στο θέμα τώρα. Ναι, όντως, μπορεί κάποιος να προπονείται. Βασικά, είναι αυτό που είχα πει, ότι οτιδήποτε κάνεις, οποιοδήποτε άθλημα κάνεις, χρειάζεται να κάνεις και βάρη. Είναι απαραίτητη διαδικασία και απαραίτητη προϋπόθεση το να κάνεις βάρη. Ακόμα, ας πούμε, και να πεις ότι για αθλήματα που περισσότεροι δεν ξέρουν, δηλαδή κάνεις τένις, κάνεις βάρη, κάνεις σκοπηλασία, κάνεις βάρη, κάνεις τρέξιμο, κάνεις βάρη, κάνεις οποιοδήποτε άθλημα απαιτεί βάρη, αλλά απαιτεί βάρη τα οποία είναι μελετημένα, σχεδιασμένα επάνω στο άθλημα το οποίο κινείσαι. Το ίδιο ακριβώς και οι πολεμικές τέχνες έχουν κάποια προϋπόθεση, ώστε να κάνεις κάποιες μελετημένες ασκήσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν, έτσι, να μπορέσεις να αναπτύξεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι στις πολεμικές τέχνες. Στις πολεμικές τέχνες τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι δύναμη. Okay. Χρειάζεσαι ευληγησία, ελαστικότητα, χρειάζεσαι ταχύτητα. Ωραία. Αυτά τα πράγματα. Τα βάρη μπορούν να σου δώσουν ελαστικότητα. Τα βάρη μπορούν να σου δώσουν ταχύτητα. Τα βάρη μπορούν να σου δώσουν έκρηξη. Τι μπορούν να σου δώσουν τα βάρη? Κάνεις την ανάλογη προπόνηση. Δηλαδή, μπορούν να σου δώσουν τη δύναμη, μπορούν να σου δώσουν την έκρηξη, μπορούν να σου δώσουν, μπορούν να σου δώσουν τη δύναμη. Δεν μπορούν να σου τα δώσουν όλα. Άρα θα πρέπει παράλληλα να κάνεις και κάποιες άλλες ασκήσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν για τα υπόλοιπα πράγματα που χρειάζεσαι. Τώρα, εάν θέλεις παράλληλα με την πολεμική τέχνη να φουσκώσεις κιόλας, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να ξέρεις ότι θα υποστείς και τις συνέπειες. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα ή να είσαι το ίδιο καλό στην πολεμική σου τέχνη, να πούμε, από τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θα αρχίσεις να τουμπανιάζεις και θα αρχίσεις να γίνεις ενδυσκίνητο σιγά σιγά, όσο και αν εσύ νομίζεις ότι είσαι γρήγορος. Αυτή την εντύπωση έχουν όλοι, ότι ειδικά αυτοί που είναι φτιαγμένοι μέχρι θανάτου, πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι, και όταν βρεθούν με κάποιον που είναι πραγματικά γρήγορος, τότε καταλαβαίνουν τη διαφορά. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη φάση, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος είναι τούμπανο, μπαλόνι, έτσι, μπορεί να είναι και γρήγορος. Μπορεί να είναι γρήγορος, έτσι, σχετικά με έναν άλλον ίδιο σαν και αυτόνα, αλλά δεν μπορεί να είναι γρήγορος με έναν ο οποίος έχει ένα σώμα καλλισθενικό, ένα σώμα από πιλάτες, ένα σώμα από άλλη γυμναστική, ρε παιδί μου, γενικά, έτσι. Αυτοί δεν θα μπορούσε ποτέ να έχουν την ίδια ταχύτητα. Είναι μεγάλη η διαφορά. Όπως λέω κάθε φορά, εδώ εγώ παραθέτω τη δική μου γνώμη και βάση των πραγμάτων, γιατί και εγώ έχω κάνει βάρη πάρα πολλά χρόνια. Παραθέτω τη δική μου γνώμη βάση των πραγμάτων, το πώς έβλεπα εγώ. Κάποια στιγμή υπήρξα 147 κιλά, με 50 πόντους χέρι, 84-85 πόντους μυρό, και έκανα 300 κιλά σκουότ, έκανα 270 κιλά άρση θανάτου, 170 κιλά πάγκο. Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι ήμουν αγρήγορος εκείνη την εποχή. Είχα πάρα πολύ καλή έκρηξη, αλλά δεν είχα καθόλου ταχύτητα. Άσχετο αν εγώ πίστευα ότι ήμουν αγρήγορος. Αυτό είναι καθαρά στο θέμα του μυαλού του δικού μου, να πούμε. Δεν είναι στο θέμα του τι πραγματικά γίνεται, να πούμε.
Εντάξει, ένας που είναι φουσκωμένος πολύ δεν μπορεί να είναι γρήγορος. Αυτό πιστεύω εγώ. Τιμής δεν είναι. Όταν έχεις ένα δικέφαλο 50 πόντους, 60 πόντους, 55 πόντους, είναι πρεσμένος τόσος. Αυτός ο δικέφαλος όταν είναι τόσος, δεν αφήνει το χέρι να ανοίξει. Δεν μπορεί το χέρι να ανοίξει. Άρα ουσιαστικά όταν δίνεις γροθιές, ο δικέφαλος κρατάει το χέρι. Αυτός που, ο μυς που επιμηκύνει το χέρι για να μπορέσει να δώσει γροθιές, είναι ο τετρακέφαλος. Αυτόν πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να γυμνάσεις και όχι να τον κάνεις, ας πούμε, σαν το κεφάλι σου. Πρέπει να τον κάνεις προπόνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ειδικές ασκήσεις, ώστε να μπορεί να έχει ταχύτητες. Μπαίνω σε ξένα χωράφια. Μπαίνω σε ξένα χωράφια, δηλαδή μιλάω για προπονητικές και για πράγματα τα οποία δεν είναι για μένα και δεν μου αρμόζει, δηλαδή δεν έχω συνηθίσει να μιλάω για πράγματα τα οποία γνωρίζω μόνο από προσωπική άποψη, από προσωπική χρήση και από προσωπική εμπειρία, έτσι, και δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που προπονιόμουν εγώ, έτσι, εντατικά με βάρη και με γυμναστική και με αυτά. Έχω ακούσει πολλά συστήματα τα οποία έχουν μετατραπεί, οι προπονητικές μέθοδοι έχουν αλλάξει τρομερά. Οπότε αυτό που λέω, μπαίνω σε ξένα χωράφια και δεν θα ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα χωράφια. Γι' αυτό, απαντώντας την ερώτηση ευθέως, η οποία είναι εάν θα πρέπει να η συγκεκριμένη προπόνηση που βλέπετε από το YouTube, αν πηγαίνει προς το bodybuilding, αν θα πρέπει να την κάνετε, εγώ θα συνιστούσα να μην την κάνετε. Αυτό ουσιαστικά είναι το ρεζουμέ της ερώτησης, και επειδή υπάρχει στο YouTube μια πλειάδα τέτοιο βίντεο, έτσι, κάποιος που ασχολείται με πολεμικές τέχνες, καλό θα ήταν να μην πηγαίνει προς το bodybuilding, γιατί το bodybuilding είναι άλλο πράγμα από τις πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, φίλε μου Σωτήρη Καλατζή, θεωρώ ότι έχω απαντήσει στην ερώτησή σου. Νομίζω ότι έχω υπερβεί κιόλας, υπερβεί τα δεδομένα μου. Έχω μπει σε ξένα χωράφια και έχω απαντήσει την ερώτηση. Και σε ευχαριστώ που μου την έκανες. Εάν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να με ακούσετε την επόμενη φορά. Κάντε μια κοινοποίηση στο κανάλι σας ή στο κανάλι κάποιου φίλου, για να με ακούσει και αυτός. Κάντε ένα like. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω Θεσσαλονίκη, στην Παναγία Φανερωμένη στο 42. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.